Στο Περιστέρι και στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της αλφαεθνικής κατηγορίας, ο Παναθηναϊκός έψαχνε την 5η συνεχόμενη του νίκη, ενώ ο Ατρόμητος έψαχνε την 4η του νίκη στο πρωτάθλημα. Πρώτη καλή στιγμή στο 8 για τους γηπεδούχους, με τον Ζαχαρόπουλο να μην μπορεί να βρει την μπάλα και να κάνει το σουτ. Ο Γκαλίνοβ βγήκε και μάζεψε την μπάλα. Στο 27 πάλι ο Ατρόμητος πέρασε μπροστά με τον Ζαχαρόπουλο να βρίσκει το Γκαραδίμο από τα αριστερά, αυτός να ξεπερνά τον Ήλισον στο σπριντ, να κάνει το σούτ, αλλά η μπάλα να περνά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Τρίτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, το πρώτο μέρος με τον Ζαχαρόπουλο και πάλι να τον προλαβαίνει όμως ο Κότσιος και να χάνεται ακόμα μια ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια επισκέφθηκε τα καρέ του Μιχαηλίδη και ζήτησε πέναλτι με τον Κότσιο σε μαρκάρισμα του Ντάγκα. Εδώ και πάλι φάση, ύστερα από το φάουλ του Χαραλαμπίδη. Και λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ο Παναθηναϊκός θα χάσει την πρώτη του ευκαιρία, αλλά και μεγάλη, στο πρώτο μέρος με το σουτ του Παπαδόπουλου να περνά λίγο έξω από τα δοκάρια του Μιχαηλίδη. Το πρώτο μέρος τελείωσε χωρίς τέρματα. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι μπήκανε πάλι πιο δυνατά, με το Δάρλα να γυρνά την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Ο νεαρός όμως του Παναθηναϊκού να κάνει το λάθος. Ο Κούτσης πήρε, μπήκε στην περιοχή. Γύρισε την μπάλα στον Καραδήμο, αυτός την άφησε πολύ ωραία για τον Καρακάκη, αλλά ο Δάρλας με προβολή, σωτήρια, έσωσε τον Παναθηναϊκό. Φάουλ του Χαραλαμπίδη, κεφαλιά του Μόρις, καμία ανησυχία για τον Μιχαηλίδη, πρώτη επίσκεψη των Μπρασίνων στα καρέ της εστίας στο Ατρομήτου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κονσεϊσάου έστρωσε τον Χαραλαμπίδη, αυτός έκανε το σουτ, η μπάλα έφτασε στον Γκέκα, αυτός πέτυχε τον γκολ, αλλά όπως θα δούμε και συνέχεια, βρισκόταν σε αντικανονική θέση, έτσι ο διαιτητής ακύρωσε σωστά τον γκολ. Εδώ και πάλι. Στο 77 ο Γελαδάρης έκανε την κούρσα από τα αριστερά, έβγαλε τη σέντρα. Ο Κορακάκης στη γυριστή κεφαλιά. Η μπάλα έφτασε στο Δήμο, αυτός με εκπληκτική τρίπλα πέρασε και τον Κότσο και τον Λεοντίο, έκανε το σούτ, αλλά ο Μόρις πάνω στη γραμμή έσωσε τους πράσινους. Στο 80 ο Παναθηναϊκός βγήκε μπροστά, ο Τόργκελε με τα κουνάκι βρήκε τον Παπαδόπουλο, αυτός έπεσε μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής άφησε να συνεχίσει το παιχνίδι και ο Γκέκας έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-0. Εδώ και πάλι φάση, το μαρκάρισμα του Ραγκουέλ πάνω στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Στο 81 ο Καραδήμος θέλησε να βρει τον Ζαχαρόπουλο, αλλά η μπάλα πέρασε. Έτσι χάθηκε ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με τον Παπαδόπουλο να κάνει το σούτ. Ο Γκέκας να πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ, αλλά και πάλι ο επιθετικός των Πρασίνων ήταν σε θέση offside, όπως θα δούμε στο replay. Εδώ και πάλι φάση. Σούτ του Παπαδόπουλου αποκρούει πολύ όμορφα Μιχαηλίδη. Συνέχεια ο Γκέκας έβαλε τον γκολ, ήταν offside. Και στις καθυστερήσεις ο Παπαδόπουλος έκανε το γέμισμα, ο Τόργκελε την κεφαλιά, ο Κότσιος από καλή θέση. Θα χάσει ευκαιρία για το 1-0, η μπάλα βρήκε στα πόδια του Γεωργίου και κατέληξε σε κόρνερ. Και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζαχαρόπουλος έφυγε από κανονική θέση από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή, έδωσε στον Κορακάκη και αυτός έκανε το 1-0. Αυτό το γκολ χάρισε τη νίκη στον Ατρόμητο, ήταν η πρώτη του Ατρομήτου απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και πρώτη του Παράσχου απέναντι στους πράσινους. Έξαλλοι πανηγυρισμοί με τον Ζαχαρόπουλο να βγάζει τη φανέλα του και να δέχεται στη συνέχεια την κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη από τον διαιτητή. Εδώ και πάλι τον γκολ. Ο Κορακάκης νίκησε τον Γκαλίνοβιτς. Τελικό αποτέλεσμα στο Περιστέρι. Ατρόμητος Παναθηναϊκός 1-0 με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν την τέταρτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Εδώ Ζαχαρόπουλος που αποβάλλεται από τον διαιτητή. Τελευταίο σφύριγμα που βρήκε τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν έξαλλα και τους παίκτες του Παναθηναϊκού να φεύγουν από το Περιστέρι με σκυμμένο το κεφάλι.